πού θα κατασκευαστούν αυτά. Ποια είναι η αμυντική μας βιομηχανία που μπορεί να τα κατασκευάσει. Τους συμφέρει να παίρνουν απ' έξω πράγματα. Τακτοποιούνται όλοι. Με αυτά τα που γράψανε τάχα ο Σούκος πτώχευσε. Πώς πτώχευσε αφού δεν του έχουν νύχτα μέρα. Τι να μου πούν αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Απλά δεν γνωρίζουν. Και καλύτερα. Έχουμε φύγει από την Αθήνα και θα πάμε σήμερα στη Λάρισα. Και θα πάμε στη Λάρισα για να συναντήσουμε τον εφευρέτη Κώστα Σούκο. Αυτός ο οποίος κατασκεύασε το Μινόταυρο, το στρατιωτικό όχημα, το οποίο έχει τη δυνατότητα να καταρρύπτει με laser drone. Αυτή τη φορά έχει κατασκευάσει, θα έλεγα, κάτι καινούριο. Πρόκειται για ένα αεροπλάνο, το οποίο θα χρησιμοποιείται από τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και σε αυτό θα εκπαιδεύονται οι άντρες της ΕΚΑΜ σε σενάρια αεροπειρατείας. Κώστα Σούκος, γεια σου Κώστα. Τι έγινε? Πάλι ο Σαριμπαλίδης εδώ. Λάρισα και έχουμε τώρα κάτι καινούριο. Βέβαια. Ακόμα μια φορά η Ελλάδα μας μπροστά. Περίμενε, πώς προσγειώθηκε αυτό εδώ? Δεν προσγειώθηκε. Είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από μας, από τα δικά μας εδώ θεσσαλικά ελληνικά χέρια. Άρα Κώστα Σούκος και η ομάδα του κατασκεύασε αεροπλάνο. Το αεροπλάνο είναι θωρακισμένο. Είναι ένα ομοίωμα ενός πραγματικού και σε διαστάσεις αεροσκάφου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε την ελληνική αστυνομία και ιδιαίτερα τις ειδικές δυνάμεις, τα ΕΚΑΜ της ελληνικής αστυνομίας, έτσι ώστε να εκπαιδευτούν και σε περιπτώσεις αεροπειρατείας. Μην ξεχνάμε ότι εκπαιδευμένος αστυνομικός ασφαλής πολίτης. Και χαίρομαι για την πατρίδα μου που μπήκε σε ένα τέτοιο μεγάλο πρόγραμμα, έτσι ώστε να εξοπλίσει την αστυνομία μας με τέτοια συστήματα που πιστεύω ότι δεν υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Για πάμε τώρα, λίγο από την αρχή θέλω να σε ρωτήσω. Πρώτα απ' όλα, ειλικρινά, όταν είσαι κοντά, εντυπωσιάζεις. Είναι φοβερό. Πώς ξεκίνησε η ιδέα? Σας είπα και πάλι, μην ξεχνάτε ότι ασχολούμαι χρόνια με την άμυνα της χώρας μας και με τον εξοπλισμό της ελληνικής αστυνομίας με υπερσύγχρονα συστήματα. Σκοπευτήρια, πύργους εκπαίδευσης, killing house, στόχους και πολλά άλλα. Η εταιρεία μας είναι μια δυνατή εταιρεία. Για πολλούς βέβαια μας θέλουν κατεστραμμένους, είναι λάθος τους, αλλά δεν πειράζει. Είπαμε και την άλλη φορά ότι τις φορτωμένες μυλές, πέτρες, τι να κλείσουν. Δεν πειράζει. Ας τους να λένε, ξέρουν ποιοι τα λένε, είναι αυτά τα όρατα χέρια, τα οποία δεν φαίνονται, σας είπα και την άλλη φορά, που προσπαθούν να πνίξουν την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Την ιδιωτική ελληνική αμυντική βιομηχανία. Είναι λάθος τους. Δεν μπορούν. Δεν έχουν τη δύναμη και τους το αποδείξαμε. Γιατί υπάρχει λόγος? Βεβαίως. Μην ξεχνάτε ότι όσο υπάρχουν ιδιωτικές ελληνικές εταιρείες και ιδιαίτερα στην αμυντική βιομηχανία, πικραίνονται πολύ. Εγώ είμαι υπέρ αυτών των ανθρώπων που δουλεύουν νύχτα μέρα για να πληρώνουν τους φόρους και ώστε να μην υποφέρει ο Έλληνας. Και ειδικά τώρα σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες θέλουμε ασφάλεια. Και μην ξεχνάτε ότι η αστυνομία είναι μπροστά. Είναι πολύ μεγάλο το έργο της. Πρέπει να την υποστηρίξουμε. Πώς? Με πολύ μοντέρνα συστήματα εκπαίδευσης. Πόσες νύχτες και πόσες μέρες πέρασαν για να το φτιάξετε? 6 μήνες. Έξι μήνες σχεδιασμός, κατασκευή όλου αυτού. Τα παλικάρια μου δίπλα, νύχτα μέρα. Μην ξεχνάτε ότι είναι θωρακισμένο, γιατί αυτό θα γίνεται η εκπαίδευση με πραγματικά πυρά.
Δηλαδή, πέφτουν σφαίρες μέσα. Δηλαδή, το συγκεκριμένο θα φύγει από εδώ, από τη Λάρισα. Μάλιστα, θα μεταφερθεί. Θα πάει στο Μαρκόπουλο. Στην έδρα που στην είναι. Στην έδρα εκπαίδευση των ΕΚΑΜ. Δηλαδή, η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει μια αεροπειρατεία όπου θα έρχονται ειδικές δυνάμεις και θα κάνουν απεγκλωβισμό ή θα κάνουν. Ακριβώς όλα αυτά. Είναι βέβαια και άνθρωποι που με βοηθήσανε πάνω σε αυτό. Είναι η διοίκηση των ΕΚΑΜ, είναι η διοίκηση της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης του Πολίτη. Εντάξει, οι οποίοι άνθρωποι ενδιαφέρονται γιατί, για την εκπαίδευση της μοντέρνας τρομοκρατίας πλέον. Εδώ τώρα πλέον δεν έχουμε να κάνουμε με απλούς εγκληματίες. Εξελιγμένους αεροπειρατές. Έχουμε να κάνουμε με οργανωμένο έγκλημα, με οργανωμένες ομάδες που πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την ώρα μηδέν. Και χαίρομαι που υπάρχουν και πάρα πολλοί εφοπλιστές που βοηθάνε την ελληνική αστυνομία με τα χρήματά τους και με την υποστήριξή τους, όπως είναι και το Ίδρυμα Νιάρχος. Εξού και το Βεβαίως. Σταύρος Νιάρχος εδώ πέρα. Βεβαίως. Που έχει μπει στα πλαγιά. Βεβαίως. Τιμή για μένα που οι άνθρωποι αυτοί κάνουν τόσες δωρές έτσι ώστε να βοηθάμε την εκπαίδευση, σας είπα, του στρατού, της αστυνομίας, του ναυτικού, της αεροπορίας. Χαίρομαι ειλικρινά, σας λέω, είναι ένα επίτευγμα κι αυτό που είμαι υπερήφανος και εγώ βοηθάω με ένα λιθαράκι να υποστηρίξω αυτές τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας που νύχτα μέρα βρίσκονται άγριμνοι για να βοηθήσουν ποιον, την οικογένειά μου, την οικογένειά σου, τον Έλληνα πολίτη. Κώστα, σε ρωτήσω κάτι. Εδώ πριν από λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες θα έλεγα, πέρασε πολύ δύσκολα στην περιοχή της Θεσσαλίας και όχι μόνο. Σκεφτείτε ότι το αεροπλάνο ήταν μέσα στο νερό. Μέσα στο νερό, πάνω από τα παράθυρα υπάρχουν βίντεο. Ήταν μια μεγάλη αόρατη λίμνη. Σπάσαν τα φράγματα, μας πνίξαν χωρίς να μας ειδοποιήσουν. Τώρα τι να πω. Ο Θεός δεν φταίει. Ανθρώπινα χέρια. Και η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί. Ποιον να ελέγξει και πώς. Και πόσους. Για πάμε στο αεροπλάνο. Πόσα μέτρα είναι. 35. Βάρος. Ζυγίζει 60 τόνους. 60, είναι όλο... 60 τόνους. Πώς θα το μεταφέρετε. Γι' αυτό είναι ειδικές νταλίκες εδώ. Ειδικοί γερανοί. Τεμαχίζεται σε 3-4-5 κομμάτια. Mm-hmm. Θα μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της αστυνομίας στο Μαρκόπουλο. Εκεί τον ΕΚΑΜ τη βάση. Θα το μοντάρουμε και θα ξεκινήσει η εκπαίδευσή τους. ΕΚΑΜ. ΕΚΑΜ. Βέβαια. Ωραία, ξέρουμε τι είναι το ΕΚΑΜ. Ωραία. Το 2. Sky. Το γράφει και το ουραίο πίσω. Και από κάτω ξέρεις θα πει του Sky. Αυτά είναι τα ΕΚΑΜ. Δύναμη της χώρας μας. Είναι για την αλήθεια. Είναι. Είναι όταν θα δείτε την εκπαίδευση θα καταλάβετε. Την εμπειρία της τηλεόρασης, όταν γίνεται μια επιχείρηση, κάνουν την εμφάνισή τους και εκεί καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για πολύ οργάνωση. Είναι αξιόλογοι άνθρωποι, εκπαιδευμένοι. Είπες μαγική κουβέντα. Εκπαιδευμένοι. Η εκπαίδευση νομίζω σε όλα τα επαγγέλματα είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, πόσο δε όταν είσαι αστυνομικός. Έχεις εδώ αεροσκάλα, τώρα ανέβουμε. Ναι, υπάρχουν οι σκάλες, είναι εκεί, είναι τροχύλατες. Κανονικές σκάλες. Κανονικές σκάλες όταν πηγαίνουν στο αεροδρόμιο, έτσι. Βεβαίως, εντάξει. Που να ανεβαίνουν τα παιδιά επάνω, ξέρουν αυτή το πρόγραμμά τους, πώς. Γιατί εμείς φροντίσαμε να είναι ένα ομοίωμα πραγματικού αεροσκάφους. Ακόμα και οι πόρτες να ανοίγουν κατά τον ίδιο τρόπο. Εδώ, κάτι, συγγνώμη. Αυτή είναι η κανονική πόρτα. Βεβαίως. Ανοίγει όπως... Το κλασικό βάρος που έχει μία πόρτα σε ένα έτσι. Αεροπλάνο. Α, έχουμε και άλλη πόρτα. Ναι. Και εδώ τώρα τι έχουμε. Εδώ έχουμε κανονικό αεροπλάνο, έτσι, καθίσματα. Φώτα έχετε βάλει εδώ, γίνεται... Ναι, πρέπει να είναι, σας είπα, μια πραγματική εξομοίωση ενός αεροσκάφους. Εδώ τι πόρτες είναι αυτές. Αυτές είναι οι πόρτες ασφαλείας. Έξοδος κινδύνου. Από εκεί μπαίνουν οι ειδικές δυνάμεις. Υποτίθεται οι άλλες πόρτες είναι κλειστές. Τις κλωτσάν, αυτές ανοίγουν. Πέφτουν κάτω. Μπαίνουν μέσα. Και κάνουν ό,τι κάνουν. Τις κλωτσάν, μπαίνουν και κάνουν αυτό που είναι να κάνουν οι άνθρωποι. Πάμε και μπροστά. Βεβαίως. Πάμε στο πιλωτήριο. Να, και εδώ πόρτες. Και εδώ πάλι το ίδιο, να ανοίξουν, να έχουμε φως.
Και εδώ, και αυτή ανοίγει. Όλα ανοίγουν. Εγώ λέω να κάτσουμε να πιλωτάρουμε λιγάκι. Είναι ένα ομοίωμα ενός πνευματικού αεροσκάφους. Στην ουσία δεν έχει κάτι ιδιαίτερο που είναι σαν όπως ταξιδεύουμε με αεροπλάνα. Το ίδιο πράγμα, ίδιες διαστάσεις, την ίδια διαρρύθμιση, τα πάντα. Κώστα, πες μας ένα σενάριο αεροπειρατείας. Σίγουρα θα έχει συζητήσει κάποια πράγματα με τους ανθρώπους της αστυνομίας. Βεβαίως. Κοιτάξτε, όταν προσγειωθεί ένα αεροσκάφος στο αεροδρόμιο, θα καλέσουν οπωσδήποτε την ειδική ομάδα των ΕΚΑΜ. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εκπαιδευμένοι, γνωρίζουν πώς θα μπουν στο αεροσκάφος από κρυφές καταμπακτές που υπάρχουν. Σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκπαιδευμένοι χρόνια πάνω σε αυτό το θέμα και τώρα έχουν το δικό τους αεροσκάφος, έτσι ώστε να μην αναγκάζονται και πηγαίνουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος για μισή ώρα, για μία ώρα που τους παραχωρούν τους ανθρώπους για να κάνουν την εκπαίδευσή τους. Νύχτα μέρα. Αυτό εδώ είναι το πρώτο αεροσκάφος το οποίο έχει κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και από ελληνικά χέρια, ακριβώς, από ελληνική εταιρεία. Ακριβώς. Για εκπαιδευτικούς, ναι, σκοπούς. Ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι κατά παραγγελία. Με προδιαγραφές που μας έδωσαν οι άνθρωποι των ΕΚΑΜ, το τι χρειάζονται ακριβώς, πώς το θέλουν για να είναι πραγματικό αντίγραφο ενός αληθινού αεροσκάφους. Ακόμα και οι πόρτες, που είναι πολύ σημαντικό, θα πρέπει να ανοίγουν κατά τον ίδιο τρόπο. Όπως είναι ενός αεροσκάφου. Εκείνη τη στιγμή ο χρόνος είναι μηδέν. Ποιες άλλες χώρες έχουν τέτοιου είδους αεροσκάφη? Όχι, όχι. Κανείς. Όλοι πηγαίνουν είτε σε αεροδρόμια, είτε θα πάρουν κάποια παλιά. Τι εννοεί κανείς? Η Γερμανία, ας πούμε, δεν έχει. Όχι. Η Ιταλία δεν έχει. Η Γαλλία δεν έχει. Όχι. Πάνε σε αεροσκάφη του αεροδρομίου. Δεν μπορούν, δεν υπάρχει κάτι, και το τονίζω, αλεξίσφαιρο ομοίωμα ενός Boeing δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη. Είμαστε οι πρώτοι, οι Έλληνες, και αυτό έγινε, σας είπα, κατά παραγγελία, με απέτηση της ιδιαίτερης αυτής ομάδας των ΕΚΑΜ, που ξέρουν τι θέλουν, και εγώ αφού γράζουμε τον τελικό χρήστη. Αυτός θα μου πει τι θέλει και πώς το θέλει. Τι να το κάνω αν μπαίνει μέσα με ψεύτικα όπλα και CO2, τσουφ, τσουφ, τσουφ. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν στα χέρια τους την πραγματικότητα. Πέρυσι, μας έδειξε το Μινόταυρο. Βεβαίως. Πώς πάει ο Μινόταυρος? Πάρα πολύ καλά. Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Στην Ελλάδα ακόμα προχωράει το θέμα. Ναι. Στο εξωτερικό πάρα πολύ καλά. Μεγάλα κράτη όπως είναι η Σαουδική Αραβία, όπως είναι Ουκρανία, Αμερική, Λιβύη. Με ντοκουμέντα, με χαρτιά, με παραγγελίες. Σκεφτείτε, ένα κράτος από αυτά ήδη έχω υπογεγραμμένη, θα σας δείξω, σύμβαση 140 κομματιών των 35 εκατομμυρίων το ένα. Πού θα κατασκευαστούν αυτά? Ποια είναι η αμυντική μας βιομηχανία που μπορεί να τα κατασκευάσει? Ανύπαρκτη. Την έχουν διαλύσει. Την έχουν διαλύσει, το καταλαβαίνετε, που ήταν δισεκατομμύρια συνάλλαγμα που πρέπει να φέρουμε στη χώρα μας. Μινόταυρος δηλαδή προχωράει. Πολύ. Με τόσο δυνατό όπλο, γιατί είναι το αύριο. Το αεροπλάνο ολοκληρώθηκε. Έτσι, κάποια ψεγαδάκια τώρα, έχει κάποια απλά πραγματάκια. Αυτό θα μπορεί κατά παραγγελία να το φτιάξει η εταιρεία σου, όπως και για άλλη χώρα? Βεβαίως. Η δουλειά μας αυτή είναι. Η δουλειά μας είναι αυτή. Μην ξεχνάτε ότι και τα προηγούμενα που έχουμε παρουσιάσει επιτεύγματα στον ελληνικό στρατό, στην αεροπορία, στο ναυτικό, μέχρι σήμερα η συνεργασία μου είναι άψογη, λειτουργούν και με βοηθάν στην δημοσιοποίηση αυτών των επιτευγμάτων σε όλο τον κόσμο. Το χρόνο τι θα δούμε? Θα δούμε, από θα δούμε σύντομα ένα robots. Stealth. Τι stealth? Drone, αλλά δεν είναι drone κατά αυτόν τον τρόπο που βλέπετε. Έτσι, με κινητήρες, με ανεμιστήρες και... Τι drone είναι αυτό? Τουρμπίνες, όχι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο που στηρίζεται πάνω στο αντιγκράπτη. Είναι αυτά που θέλουμε, γιατί είναι το αύριο. Θα τα δούμε και στην έκθεση. Πώς αιωρείται χωρίς κινητήρες. Τελικά... Αυτά είναι τα επιτεύγματα της Ελλάδος. Η Σούκος, η εταιρεία, ο Κώστας Σούκος συνεχίζει κανονικά, έτσι. Μα για ποιο λόγο? Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ακούτε αυτά που λένε? Μα είναι πολύ απλό να το αποδείξω. Όταν μιλάς για πτώχευση, πρέπει να τα αποδεικνύεις. Όταν ξεστομίζεις κάτι, πρέπει να αντέχεις την πρώτη σελίδα της εφημερίδος. Το ότι γιατί δεν τους κυνηγάω, γιατί είναι Έλληνες. Και συναχωριέμαι για αυτούς.
Τρογόμαστε μεταξύ μας. Δεν θα κερδίσουμε. Τρογόμαστε. Τρογόμαστε, δεν τρογόμαστε. Εγώ δεν τρώγομαι. Οι άνθρωποι ανησυχούν διότι έχασαν μια μεγάλη πίτα από τα χέρια τους. Τους συμφέρει να παίρνουν απ' έξω πράγματα. Τακτοποιούνται όλοι. Όσο κυκλοφορεί ελληνικό αίμα μέσα στις φλέβες μου, τέτοιου είδους μπουγάδες δεν τακτοποιώ. Είχε γράψει κάποιος ότι είσαι ο σύγχρονος Κολοκοτρώνης. Πολλά. Αθανάσιο Διάκο. Ναι, ναι, έχουν γράψει πάρα πολλά. Όχι, όχι, έχουν, σχόλια. Τα σχόλια έχουν. Πάρα πολλά παλικάρια. Έχουν και εδώ σαλίδε. Πίστεψε με και μπράβο του. Μου δίνουν κουράγιο αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Με αυτά τα που γράψανε, τάχα ο Σούκο πτώχευσε. Πώ πτώχευσε, αφού δεν του έχουν νύχτα μέρα. Τι να μου πούν αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Απλά δεν γνωρίζουν. Και καλύτερα. Άστο να κοιμούνται. Εδώ θα είμαστε. Δεν μπορούν. Πίστεψε με. Είμαστε τόσο δυνατοί και το είδα. Δίπλα μου όλοι να με βοηθήσουν. Γιατί νομίζουν από αυτά που έγραψαν κάποιοι ασυνείδητοι. Δεν πειράζει. Αβάλια. Πίστεψαν ότι εγώ έχω πτωχεύσει. Από τι, ποιον χρωστάω και να ξέρω. Έχω μία τράπεζα Πειραιώς την οποία την έχω ρυθμισμένη και είναι μικρό το ποσό. Πολύ μικρό. Γελίο. Ποιος να με πτωχεύσει. Εκτός αν χρωστάω κάπου και δεν το ξέρω. Ας έρθουν να μου πούν. Ας έρθουν. Αυτά θα υπάρχουν πάντα. Πάμε για... για όλους τους δυνατούς. Υπάρχουν αυτό που σου λέω. Στα ψηλά Κυπαρίσια πάνε και ραβνιέ. Άστος. Για που πάμε πτήση τώρα. Κι όμως πίστεψέ με, εκεί που τοποθετείτε αυτό, φαίνεται. Περνάς από πάνω. Τι γίνεται, πώς προσγειώθηκε αυτό εδώ. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Την αγάπη μου, ρε παιδιά. Ένας και μοναδικός. Είστε Ελληνόπουλα, ρε, σας πάω με χίλια. Και εμείς είπαμε. Ναι. Και όπως λες, έχουμε... πάει και ο κόσμος. Ναι. Ναι, ναι. Έχω 4,5. Γιατί ό,τι και να λένε κάποιοι έτσι. 4,5 εκατομμύρια, άμα δεις μέσα, επισκέψεις που διαβάζουν για μένα. Εργοστάσια για αυτοκίνητα. Γιατί δεν έχουμε στην Ελλάδα και έχουμε 15 πλάσεις. Δεν θα σε αφήσουν. Θα σε κόψουν τα πόδια. Θα σε κόψουν τα πόδια. Θα φας το ψωμί άλλων. Οι μίζες είναι πολλές. Πάρα πολλές. Τόσο που δεν πάει το μυαλό σου. Δεν θέλω. Κάποια στιγμή να κάνουμε μία συνάντηση, μία συζήτηση, να σου δώσω ονόματα και διευθύνσεις. Αντί να βοηθάνε τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία, γιατί τα ζωοικογένειες. Δουλεύουν τα παλικάρια. Σκέψου τέτοιες βιομηχανίες, πόσες έπρεπε να είναι στην Ελλάδα μας. Να δουλέψουν οι οικογένειες, μόνο να βγάλουν ψωμί. Να μην έχουν ανάγκη να γίνονται ζητιάνοι στα σούπερ μάρκετ. Ενώ τους λέει ρίξτε, κάντε εκπτώσεις. Βρίσκουν τρόπους. Μειώνουν τη συσκευασία, μειώνουν το βάρος. Μειώνουν για να κλέψουν. Πόσο μωρέ! Πόσο μωρέ! Ζει ο κόσμος με αυτά τα λεφτά. Δεν μπορεί. Θέλουν βοήθεια. Την επόμενη φορά συνέντευξη. Βιομηχανία και βιοτεχνία θέλουν. Συνέντευξη εφ' όλης ύλης. Γιατί όχι. Με ονόματα και διευθύνσεις σου δώσω εγώ χαρτιά. Κάποιος πρέπει να τους πάνε φυλακή. Ποιον ήρθαν μωρέ να χτυπήσουν το Σούκο. Πτώχευσε ο Σούκος. Δεν θα τους κάνω. Σε έχει πειράξει αυτό λίγο, Κοίταξε, ναι, γιατί ο κόσμος, γιατί σου είπα, πολλοί άνθρωποι με πιστεύουν, με αγαπάν, στεναχωρέθηκε. Σου είπα πολλά τηλεφωνήματα. Γιατί μπορώ να τους κατηγορήσω, να τους πάω για δυσφήμιση. Ποια χρεοκοπία ρε ο Σούκος. Τι να μου πούν αυτοί οι άνθρωποι. Όλη η ζωή τους είναι ένα Σαββατοκύριακο του Σούκου. Τι κάνει Σαββατοκύριακο Σούκος. Περνάω καλά και ξεκουράζομαι για να έχω δύναμη τη Δευτέρα να παράξω αυτό που έχει ανάγκη η χώρα μου. Τεχνολογίες να ακουστεί. Δες πως τρομάξαν οι Τούρκοι. Τρομάξανε με το αντιδρόν. Θα μας αφήσει και κάτι για την άλλη φορά. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Θα αγαπώ. Πώς αυτό το αεροπλάνο 35 μέτρων μεταφέρεται από τη Λάρισα στην Αθήνα, 380 χιλιόμετρα. Δύσκολο. Πάρα πολύ.